δηλαδή από την, πώς να το πω, από την εμπλοκή που υπάρχει στη διαπραγμάτευση, από τα θέματα που θέτει η Τρόικα, από τις δυσκολίες που έχει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να είναι ικανοποιημένος με τα προβλήματα του κόσμου. Απλώς τα προβλήματα αυτά έχουν ως βάση την εφαρμοζόμενη πολιτική εκ μέρους της κυβέρνησης. Αν εννοείται αυτό, αυτή είναι η σχέση που υπάρχει. Ναι. Δεν είναι, για παράδειγμα, άκουγα πριν από λίγο που λέει αυτό το έμφυα. Αυτό το έμφυα δεν είναι ο ιός έμπολα. Αυτό το έμφυα είναι η επιλογή της κυβέρνησης. Ναι. Είναι η επιλογή της εσωτερικής υποτίμησης στον τομέα των ακινήτων. Είναι μέσα στον σχεδιασμό. Ναι. Περί αυτού πρόκειται. Άρα λοιπόν δεν είναι τίποτα τυχαίο. Αλλά ξέρετε, εγώ θα ήθελα να προσεγγίσω την σημερινή πραγματικότητα μέσα από το πολύ, θα έλεγα, ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό άρθρο του Πρωθυπουργού θέση στην Καθημερινή. Yeah. Είδα που τον κατακαραμνώσατε. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε ότι ο κύριος Σαμαράς υπεραμείνεται, δίνει όρκους πίστης στις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες μάλιστα λέει πρέπει να τις είχαμε κάνει εδώ και 30 χρόνια. Φανταστείτε δηλαδή, μια πολιτική που μας διέλυσε οικονομικά και κοινωνικά, να την είχαμε κάνει και 30 χρόνια νωρίτερα. Για να μας πει τι, ότι αυτό είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να έρθει η ανάκαμψη. Η αναγκαία προϋπόθεση να εκτιναχθεί η ανεργία εκεί που είναι στα ύψη, να υπάρξουν τα λουκέτα, να μεταναστεύσει ο κόσμος, να διαλύσουμε την υγεία, την παιδεία. Αυτές λοιπόν είναι οι απαραίτητες μνημονιακές μεταρρυθμίσεις για να έρθει η ανάκαμψη. Ακούσατε. Ξέρετε, αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός εκεί ακριβώς βασίζεται. Θέλει τέτοιου είδους, θα έλεγα εγώ, αντιδραστικές διαρθρωτικές αλλαγές για να μπορέσει τελικά να πετύχει τι. Αυτό που ονομάζουν τώρα σημάδια ανάκαμψης, αλλά προσέξτε να δείτε, αυτά τα η ανάκαμψη, ξέρετε πώς μετριέται. Με το αμέσως αντίστοιχο προηγούμενο χρόνο. Αν δηλαδή τόσο πιο πολύ πέσει τα προηγούμενα χρόνια, τόσο πιο καλύτερα κάποια στιγμή είναι. Σκεφτείτε. Όχι, εγώ σας λέω, προσέξτε, είπα ποια είναι η σχέση. Δηλαδή η ανάπτυξη μετριέται ή με την περσινή χρονιά ή με τις προηγούμενες. Έχουμε χάσει 25%. Έχουμε χάσει 25%. Φανταστείτε τον εαυτό σας να κατρακυλάει μέσα σε μία κατηφόρα. Κάποια στιγμή η κατηφόρα θα τελειώσει. Εκεί λοιπόν όλοι θα πανηγυρίσουμε και θα πούμε σταθεροποιήθηκε η οικονομία. Κύριε Σκουρλέτη, αλλά προηγούμενα έχουμε κατέβει τόσο πολύ που τα πράγματα θα τα κοιτάμε, ξέρετε. Πριν από λίγο ο κύριος Βαρτζόπουλος είπε ότι βλέπουμε τώρα για μία ακόμη φορά το σκληρό πρόσωπο της Τρόικας. Και το ερώτημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κυβερνήσει στο μέλλον, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το σκληρό πρόσωπο της Τρόικας. Κοιτάξτε να δείτε, απλώς το σκληρό πρόσωπο αυτό της Τρόικας είναι το σκληρό πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά. Αυτά όλα από κοινού έχουν ομολογηθεί. Και επαναλαμβάνω, αψευδής μαρτυρία για αυτή την εκτίμηση είναι το χθεσινό άρθρο. Διαβάστε το. Το διαβάσαμε. Το διαβάστε το ολόκληρο. Δηλαδή, αξίζει σήμερα να μην κάνετε εκπομπές και να διαβάζετε τις παραγράφους αυτού του άρθρου. Όπου μάλιστα στο τέλος πλέον έχει και έναν, θα έλεγα, ακόμη πιο αποκαλυπτικό επίλογο που λέει: κοιτάξτε να δείτε, το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Είναι αυτό που εγώ χθες επεσήμανα, είναι το οριστικό διαζύγιο με την υπόθεση διαπραγμάτευσης. Το οριστικό διαζύγιο. Εκεί πλέον ο Σαμαράς είπε ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, θα συνεχίσουμε έτσι και στην επόμενη φάση να κινούμαστε στις ράγες της μνημονιακής πολιτικής. Αν με επιτρέψετε να πω, εγώ συμφωνώ.